Ερντογάν κατέθεσε μήνυση, κυρίες και κύριοι, κατά του Αντιπροέδρου της Γερμανικής Βουλής. Να θυμίσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε, ότι τον είχε κατονομάσει ως αρουραίο. Ναι, πρόκειται για τον κύριο Κουμπίκη, τον αντιπρόεδρο της Γερμανικής Βουλής και αντιπρόεδρο του κόμματος των Φιλελευθέρων. Σε προεκλογική συγκέντρωση την περασμένη Κυριακή είχε κατηγορήσει για το προσφυγικό μεταναστευτικό τον κύριο Ερντογάν ότι το εκμεταλλεύεται και τον είχε χαρακτηρίσει αρουραίο των υπονόμων. Σήμερα ο δικηγόρος του κύριου Ερντογάν στη Γερμανία, ο κύριος Μουσταφά Καπλάν, κατέθεσε μήνυση στην εισαγγελία του Χίλτεσχάιμ, στην οποία αναφέρεται ότι ο όρος αρουραίος των υπονόμων παραπέμπει σε ένα άτομο που θεωρείται ηθικά υποβαθμισμένο και είναι αειδιαστικός. Δεν είναι, λέει, πραγματική κριτική, αλλά συκοφαντία. Επίσης, επικαλείται και διάφορους θρησκευτικούς λόγους. Πριν από λίγο όμως, Λίνα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε και την απάντηση του κύριου Κουμπίκη, του αντιπροέδρου της Γερμανικής Βουλής, σε αυτή την μήνυση. Ναι. Ο κύριος Κουμπίκη δήλωσε: «Βλέπω με ηρεμία μια τέτοια δικαστική αντιπαράθεση. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η Γερμανία είναι κράτος δικαίου, όπου η ελευθερία γνώμης είναι κεντρικό στοιχείο του συντάγματος». Από το 2014 ο Τούρκος πρόεδρος έχει κάνει 200.000 τέτοιες αγωγές και αυτό τα λέει όλα.